Συλλέκτης μεταλλίων. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι ο Θοδωρής Βλάχος ως ομοσπονδιακός τεχνικός και προπονητής στην Εθνική Ομάδα Πόλο, που πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήρε το ασημένιο μετάλλιο και φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το χάλκινο. Ο προπονητής των επιτυχιών μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της Crete TV. Να τολμήσω να ρωτήσω, για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή από μετάλλια, και αυτό δεν πρέπει να το περιμένουμε? Όπως το θέλετε εσείς, το θέλουμε και εμείς. Απλά εμείς πρέπει να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί και πιο μετρημένοι σε αυτά που λέμε, να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μετά από κάθε μετάλλιο χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να παραμείνουμε εκεί. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, πιστεύω, και θα ελέγξουμε την κατάσταση. Εσείς καλά κάνετε, εσείς ενώ όλοι οι φίλαθε και οι φίλοι, και θέλετε κι άλλο κι άλλο, και νομίζω ότι αυτή η παρόντινση και αυτή η επιθυμία μας σπρώχνει και εμάς προς την επιτυχία. Μακάρι να είμαστε υγιείς τα επόμενα χρόνια, να πανηγυρίσουμε κι άλλες μεγάλες επιτυχίες. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον coach Θοδωρή Βλάχο για την επικείμενη άφιξη της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο Ηράκλειο και παράλληλα για την κλίση του Ηρακλειώτη Βασίλη Καβουζανού στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ένας αγαπημένος προορισμός, όχι μόνο για τους ξένους που κατακλείουν την Κρήτη, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Η Κρήτη είναι πανέμορφη. Και ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολύ θερμή υποδοχή από τους φίλους της ποδοσφαίρισης εκεί στο Ηράκλειο. Αν υπομονούμε, πότε θα κατέβουμε και να έρθουμε. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ωραία παιχνίδια και ο κόσμος να απολαύσει από κοντά τα παιδιά, τα οποία πράγματι είναι εκτός από καλοί αθλητές και κορυφαίοι αθλητές, είναι και καλά παιδιά. Βεβαίως. Και coach, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με αφορμή την πρόσφατη κλήση ενός πολίστα που είναι Ηρακλειώτης στην εθνική ομάδα και σίγουρα έχει δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον Βασίλη Καβουσανό. Ναι, ο Βασίλης έκανε καλά και παιχνίδια φέτος στο πρωτάθλημα και θέλουμε να τον υπερβαβεύσουμε με αυτή την κλήση του, να διεκδικήσει και να προπονηθεί με την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι η κλίση κάθε αθλητή είναι κίνητρο για να συνεχίσει πιο δυνατά στην πορεία και στη συνέχεια να βελτιώνεται. Και άλλα νέα παιδιά έχουν κληθεί. Η εθνική ομάδα είναι ανανεωμένη, είναι νέα, αλλά δεν πάβει να ψάχνουμε πάντα και να δίνουμε ευκαιρίες σε παιδιά νέα, τα οποία, όπως είπα και πριν, θα είναι για αυτούς ένα κίνητρο ώστε να συνεχίσουν να βελτιώνονται και να μεγαλώσουμε έτσι τη δεξαμενή των αθλητών που μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα.